Πάμε τώρα, κύριε και κύριοι, στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα συνδεθούμε με τη ΖΕΠ, με το γραφείο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του κύριου Γιώργου Κασαπίδη, τον οποίο φιλοξενούμε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΕΣ. Κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βακατσά, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Πριν ξεκινήσουμε να δούμε σημαντικά έργα και παρεμβάσεις της Περιφερειακής Αρχής, θα ήθελα ένα σχόλιο, επειδή είχατε μια έκτακτη σύσκεψη των φορέων της πολιτικής προστασίας λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, για να υπάρχει μια ετοιμασία και φυσικά να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Δημιουργήθηκε κάτι στην Δυτική Μακεδονία? Έχουμε κάτι ότι υπήρξαν προβλήματα, κύριε Περιφερειάρχα, λόγω των καιρικών φαινομένων? Μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν είχαμε κάτι σοβαρό που να έχει συμβεί λόγω της κακοκαιρίας. Κάποιες μικρές πτώσεις βράχων και χαλικιών σε δρόμους σε διάφορα σημεία της περιφέρειάς μας, ελεγχόμενη κατάσταση. Υπάρχει άριστη συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των οργάνων της περιφέρειας, των Δήμων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Οπότε μέχρι στιγμής αντιμετωπίστηκε έτσι επιτυχώς το κύμα αυτό της κακοκαιρίας. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα κύριε Περιφερειάρχα, να έρθω στα θέματα τα οποία είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Καταρχήν έχουμε μια θετική εξέλιξη στην άμεση επικυρωποίηση της μελέτης του δρόμου Κοζάνη-Λάρισα στο τμήμα Κοζάνη-Ρίμπιο. Προβαίνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μετά μια ικανοποίηση ενός αιτήματος δικού σας από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ένα έργο το οποίο τα προηγούμενα χρόνια ήταν ψηλά στην ατζέντα πολλών αυτοδιοικητικών, νομάρχες που έχουν διατελέσει περιφερειάρχες. Εδώ και 30 χρόνια ένα έργο στις καλένδες. Τι θετικές εξελίξεις έχουμε και αν είστε αισιόδοξος, κύριε Περιφερειάρχα? Γιατί είναι ένας δρόμος κομβικός για τη Δυτική Μακεδονία με την Αθήνα και τη Θεσσαλία. Μετά και την τελευταία απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, αισιοδοξώ κύριε Βακρατσά ότι το έργο αυτό μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Και μιλάω για το κομμάτι του δρόμου Κοζάνη-Λάρισα, στο τμήμα του Κοζάνη-Ρίμνιο, όπου εκεί υπάρχει ένα κενό στο δρόμο, το οποίο πράγματι υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια, μερικές δεκαετίες. Είναι μια εκκρεμότητα που βάλαμε από την αρχή σε προτεραιότητα για να κλείσουμε. Υπήρχαν κάποιες δυσκολίες που έπρεπε να ξεπεράσουμε, που σχετίζονταν με ένα προηγούμενο σχεδιασμό, ο οποίος όμως ανατράπηκε μετά και την οριστική έγκριση του Ε65, ο οποίος βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και ολοκλήρωσής του στο βόρειο τμήμα του. Δυστυχώς η εξέλιξη αυτή δεν επέτρεπε να συνεχίσει ο αρχικός σχεδιασμός που υπήρχε για τον δρόμο Κοζάνη-Λάρισα ως τετράεχνος, και αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε την αλλαγή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών ώστε αυτός ο δρόμος να μπορέσει να γίνει. Διαφορετικά αυτός ο δρόμος, κύριε Βακατσά, δεν θα γίνονταν ποτέ. Και σε αυτό είμαι κατηγορηματικός, για να ξέρει και ο κόσμος, διότι αν συνεχίζαμε τον σχεδιασμό, ο οποίος κατά την άποψή μου ήταν υπερβολικός, να γίνει ένας τετράχνος δρόμος Κοζάνης-Λάρισας, τη στιγμή που υπάρχει ο αντίστοιχος Ε65, ο οποίος και θα ολοκληρωθεί και θα βοηθήσει πάρα πολύ την περιφέρειά μας. Για να μπορέσουμε λοιπόν και να τον υλοποιήσουμε και από άποψη οικονομικής, αλλά και από άποψη τεχνικών προδιαγραφών, έπρεπε να ζητήσουμε την αλλαγή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και να είναι ένας δρόμος όπως αυτός που υφίσταται σήμερα, ξεκινώντας από την Κοζάνη μέχρι έξω από τον κήπο, ο οποίος με μια καλή συντήρηση εξυπηρετεί με ασφάλεια και σιγουριά τους ταξιδιώτες που πηγαίνουμε προς την Αθήνα, προς τη Λάρισα, προς την Νότια Ελλάδα. Άρα σε αυτό το κομμάτι λοιπόν ζητήσαμε και πετύχαμε την αλλαγή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών. Είμαστε έτοιμοι, μόλις επικαιροποιηθεί η μελέτη και ζήτηση αυτό να γίνει άμεσα από τις υπηρεσίες μας, στη συνεργασία με την ΑΚΟ και την Εγνατία, και μόλις ολοκληρωθεί αυτή η επικαιροποίηση της μελέτης αυτής, θα το δημοπρατήσουμε άμεσα. Θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου, τέτοιο καιρό, το έργο θα εκτελείται, αν δεν έχουμε καμία άλλη καθυστέρηση. Κύριε Περιφερειάρχα, τώρα να έρθω στη συνάντηση που είχατε με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σκυλακάκη, και έργα και δράσεις που μπορούν να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τι απασχόλησε αυτή τη συνάντηση, κύριε Κασαπίδη? Τι θέματα θέσατε στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών? Στον κύριο Σκυλακάκη, αυτό που έθεσα είναι σε συνεργασία με τις υπηρεσίες μας και ειδικότερα με την διαχειριστική μας αρχή. Ζήτησα να μπορέσουμε να μεταφέρουμε κάποια έργα τα οποία είναι όρημα και είτε είναι προς δημοπράτηση είτε προς σημασιοποίηση, να μπορέσουμε να αντλήσουμε επιπλέον πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και να απελευθερώσουμε έτσι περισσότερο χώρο και στο επιχειρησιακό μας πρόγραμμα να εντάξουμε και άλλα έργα. Καταρχήν αυτό έγινε δεκτό από τον Υπουργό και μένει τώρα να
ξεκαθαρίσουν κάποιες λεπτομέρειες ώστε να μπορέσουμε κάποια όρημα έργα, επαναλαμβάνω, τα οποία είναι σε στάδιο έναρξης υλοποίησης, να μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε στο ταμείο αυτό και να αντλήσουμε επιπλέον πόρους. Υπολογίζω ότι περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ μπορούμε επιπλέον να αντλήσουμε προς όφελος της περιφέρειάς μας. Αν σε αυτά συνυπολογίσουμε και τα 40 εκατομμύρια ευρώ που καταφέραμε να φέρουμε στην περιφέρειά μας επιπλέον πόρους από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την κατασκευή των έργων ίδρυυσης της Φλόρινας, του Αμιντέου και του Βοΐου. Και εδώ θα ήθελα να συγχαρώ και τα στελέχη της διαχειριστικής που με συντονισμένες ενέργειες μπορέσαμε και πετύχαμε αυτόν τον στόχο. Η περιφέρειά μας βγαίνει κερδισμένη κατά πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ επιπλέον του αρχικού προϋπολογισμού μας. Επίσης, τον κύριο Σκυλακάκη ζήτησα να αξιοποιήσουμε τυχόν πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για έργα άμεσης απόδοσης που σχετίζονται με την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας. Και είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και μάλιστα εντός των ημερών θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για ένα πρόγραμμα που ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση, από τους συναρμόδιους υπουργούς περιβάλλοντος, οικονομικών, το πρόγραμμα ΕΛΕΚΤΡΑ, όπου θα χρηματοδοτηθούν δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Ναι, γιατί λόγω της η ενέργεια έχει φτάσει, ξέρετε πολύ καλά, οι λογαριασμοί έχουν φτάσει, οι πολίτες δυσανασχετούν πλέον να πληρώσουν και κάποιοι και δεν μπορούν να πληρώσουν και χρειάζονται να υπάρχουν τέτοιες δράσεις, κύριε Περιφερειάρχα. Αυτό ακριβώς, και μάλιστα ο Υπουργός μου έδωσε μία κατεύθυνση ώστε σε επίπεδο περιφέρειας να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε αντίστοιχες τέτοιες δράσεις που αφορούν τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή όχι μόνο την περιφέρεια, αλλά και τους δήμους και τα νοσοκομεία και τα σχολεία και τα σώματα ασφαλείας, όλοι αυτοί οι φορείς και οργανισμοί που συγκροτούν τη γενική κυβέρνηση, να μπορέσουμε να διατυπώσουμε, να διαμορφώσουμε μια τελική πρόταση ως περιφέρεια και να την υποβάλουμε και να αντλήσουμε αρκετά χρήματα ως επιδότηση για να γίνουν οι ενεργειακές αναβαθμίσεις. Συζητήσαμε λεπτομέρειες, θα ενημερώσω σχετικά και όλους αυτούς τους συναρμόδιους φορείς για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε αυτή την πρόταση και να τη θέσουμε σε άμεση εφαρμογή. Εκτιμώ ότι από φέτος μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια έργα εφόσον υπάρχει σχετική προετοιμασία. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα πλέον, όπως ανακοινώθηκε και από την κυβέρνηση, και σε πολίτες, σε ιδιώτες, να προβούν σε τέτοιου είδους έργα ενεργειακών αναβαθμίσεων και σε επιχειρήσεις και σε σπίτια, για να μπορέσουμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο το ενεργειακό κόστος, το οποίο είναι πράγματι έτσι ζήτημα αιχμής τους τελευταίους μήνες για όλους μας. Μάλιστα. Τώρα, επειδή χθες βρεθήκατε στο συνέδριο της ηλεκτροκίνησης, εκεί είδαμε ότι στην συνέχεια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μαζί με τον Θόδωρο Θεοδουλίδη προχωρήσατε και υπογράψατε την ένταξη της χρηματοδότησης των μελετών ανάπτυξης και αναβάθμισης των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πάνω από 8 εκατομμύρια στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Για πείτε μας λίγο, βλέπουμε ότι προχωράτε σε σημαντική στήριξη του Πανεπιστημίου, τόσο στη Φλόρινα που είναι ήδη σε εξέλιξη, αλλά και σε άλλες δράσεις εδώ στην Δυτική Μακεδονία, κύριε Περιφερειάρχα. Πράγματι είναι μια πολύ σημαντική δράση αυτή που κάνουμε μαζί με το Πανεπιστήμιο και την Πρυτανική Αρχή και τον κύριο Πρύτανη. Από την αρχή της θητείας μας στεκόμαστε αρρωγή στο σχεδιασμό που έχει το Πανεπιστήμιο για την επέκταση και αναβάθμισή του και έτσι στηρίζουμε την επέκταση του Πανεπιστημίου με 12 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικός προϋπολογισμός για το σύνολο των μελετών που πρέπει να γίνουν για να αναπτυχθούν όλες οι υποδομές, οι κτηριακές κατά κύριο λόγο, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειάς μας. Και σε πρώτη φάση υπογράψαμε μαζί με τον κύριο Θοδουλίδη προχθές τις μελέτες ύψους 8,6 εκατομμυρίων ευρώ για να γίνουν οι αναγκαίες υποδομές κυρίως στην Καστοριά και την Κοζάνη, παράλληλα με τη Φλόρινα, και θα ακολουθήσουν δράσεις αντίστοιχες ύψους περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ για την πόλη της Πτολεμαϊδας. Αν εδώ συνυπολογίσουμε και τις υποδομές που είμαστε σε φάση ορίμασης στα Γρεβενά με το αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα, όπου και αυτό ανήκει στο Πανεπιστήμιο, πλέον κάθε πόλη της περιφέρειάς μας και στις θέσεις περιφερειακές ενότητες έχει τις δικές της υποδομές για να αναπτυχθεί το Πανεπιστήμιο μας.
Συνολικά λοιπόν αυτά τα χρήματα για τις μελέτες ύψους 12 εκατομμύρια ευρώ θα δώσουν έργα πάνω από 80-90 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να ξεπεράσουν και τα 100 εκατομμύρια ευρώ έργα μετά το 2023. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για έναν οργασμό έργων που θα γιγαντώσουν, θα θωρακίσουν μάλλον καλύτερα το πανεπιστήμιο μας, ώστε να είναι το πιο σύγχρονο από άποψη κτηριακών υποδομών στην Ελλάδα, από τα πιο βελτιωμένα, από τα πιο σύγχρονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με το περιεχόμενο που θέλουν εδώ οι καθηγητές μας να αναπτύξουν και συνολικά ως Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, θα είναι από τα πιο ελκυστικά, από τα πιο φημισμένα πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη. Πάντως, παρότι δίνεται αρκετά χρήματα σαν Περιφερειακή Αρχή Κασαπίδη, κύριε Περιφερειάρχα, υπάρχει και ο φόβος, ενώ στηρίζεται το πανεπιστήμιο, η αναβάθμισή του, η πορεία του κλπ. Υπάρχει φόβος συρρίκνωσης του όμως. Το έχει διατυπώσει πολλές φορές και ο Πρίτανης και οι Πρυτανικές Αρχές. Υπάρχει ένας φόβος. Πολλές φορές με όλες αυτές τις αλλαγές του νομοσχεδίου, με όλα αυτά που βλέπουμε, να δούμε να κλείνουν και τμήματα. Υπάρχει ένας φόβος. Αυτό μπορείτε εσείς να το διαφυλάξετε, γιατί τόσα χρήματα πέφτουν. Αυτό είναι και ένα επιχείρημα, αν θέλετε, προς τους πανεπιστημιακούς μας, να διεκδικούν σε ακαδημαϊκό επίπεδο τη διαφύλαξη των τμήματων. Από την πλευρά μας, στο πολιτικό επίπεδο, εξαντλούμε όλα τα περιθώρια και τις δυνατότητες που έχουμε προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για την διατήρηση των υφισταμένων τμήματων και σχολών στην περιφέρειά μας και επιπλέον με τα έργα που χρηματοδοτούμε ενδυναμώνονται περαιτέρω τμήματα όπως το μαθηματικό, αρκετά δύναμο, με την όποια τέλος πάντων προχειρότητα που προετοιμάστηκε, αλλά για το τμήμα αυτό έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για ένα νέο κτίριο στην Καστοριά ή ακόμα για τη γεωπονική που εμφανίζονταν ως αδύναμος κρίκος τα προηγούμενα χρόνια, με συντονισμένες ενέργειες και με τον Britain Elect αλλά και με την Κοσμήτωρα, έχουμε καταφέρει να διαφυλάξουμε και να ενδυναμώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση στη γεωπονική και να την επαυξήσουμε στο εγγύς μέλλον. Μάλιστα. Γίνονται ενέργειες, εμείς στηρίζουμε την όποια σκοπιμότητα προβάλλει το Πανεπιστήμιο για τις σχολές με αθρώες χρηματοδοτήσεις, γιατί πιστεύουμε στο μέλλον και την προοπτική της περιφέρειάς μας που θα πρέπει να βασίζεται πάνω στην επιστημονική γνώση, επιστημονική γνώση που μπορεί να αναπτυχθεί με κύριο άξονα το Πανεπιστήμιο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο πέμπτος άξονας του νέου παραγωγικού μοντέλου της περιφέρειάς μας, στη μετά λιγνίτη εποχή, είναι η γνώση, η καινοτομία και η εκπαίδευση με κύριο εκπρόσωπο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ναι, μέχρι χρηματοδοτούμε τις μελέτες 8,5 εκατομμύρια ευρώ σε πρώτη φάση και άλλα 3,5 όπως σας είπα μέχρι τέλος του έτους. Θέλω να πιστεύω θα είναι έτοιμη και η Πτολεμαΐδα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις μελέτες για συγκεκριμένο χώρο που πρέπει να διασφαλίσουμε το διάστημα αυτό. Έχουμε εξασφαλίσει και τη σύμφωνη γνώμη από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από την γραμματεία του Σχεδίου Δίκης Μετάβασης για χρηματοδότηση, για επιλεξιμότητα χρηματοδότησης έργων του Πανεπιστημίου και από το πρόγραμμα της Δίκης Μετάβασης. Άρα αυτό μας εξασφαλίζει, μπορώ να πω, την ανάπτυξη αυτών των υποδομών με πόρους που θα πρέπει να βρεθούν είτε από τομεακά προγράμματα που ήδη βρέθηκαν από το πρόγραμμα που σας προανέφερα. Καθώς και από το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα, το ΠΕΠ. Μάλιστα. Τώρα να έρθω λίγο και στα Γρεβενά, να κλείσουμε αυτό το κομμάτι όσον αφορά αυτά τα έργα που είδαμε αυτές τις μέρες. Εκεί που γράψατε μια σύμβαση 10 εκατομμύρια ευρώ, βελτίωση πρόσβασης σταυλικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Μιλάμε για πάνω από 84 χιλιόμετρο οδικού δικτύου. Θα βελτιωθεί πρόσβαση σε 133 επιχειρήσεις και είδαμε κάτι τέτοιο παρόμοιο κάνατε και στους άλλους δήμους της Δυτικής Μακεδονίας, κύριε Κασαπίδη. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει πρόσβαση πλέον στις σταυλικές εγκαταστάσεις και να έχουν τη δυνατότητα οι αγρότες να μετακινούνται στις κτηνοτροφικές τους μονάδες χωρίς προβλήματα, ειδικά το χειμώνα που λόγω της κακοκαιρίας δεν έχουν τη δυνατότητα. Και ακόμα και το καλοκαίρι με τέτοιες συνθήκες. Και το καλοκαίρι, ειδικά τώρα με τα καιρικά φαινόμενα και με τις λάσπες. Εσείς το γνωρίζετε, καλά. Πηγαίνατε σε όλες αυτές τις μονάδες και βλέπατε και πριν χρόνια, από τότε έχουν βελτιωθούν οι δρόμοι, αν θυμάμαι καλά. Ναι, σε μεγάλο βαθμό παραμένουν οι ίδιες συνθήκες πριν από μια εικοσαετία τουλάχιστον. Με τις πρώτες βροχές βαλτών, οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν τους στάβλους, πολύ δε περισσότερο τα βιτία του γάλακτος ή τα φορτηγά με τις ζωοτροφές. Αυτό ήταν μια δέσμευσή μας προεκλογική, την οποία θέσαμε σε υλοποίηση και ήδη
χαλικοστρώνονται 122 προσβάσεις σε αντίστοιχες επιχειρήσεις στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Mm-hmm. Ολοκληρώνεται αυτή η πρώτη εργολαβία. Στο ίδιο πνεύμα ολοκληρώνονται και αντίστοιχα έργα στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, ενώ συνεχίζονται με μεγαλύτερα ποσά, πολύ περισσότερα έργα στην τρίτη φάση ανάπτυξης αυτών των υποδομών πρόσβασης στην επιχειρηματικότητα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, ξεκινώντας από την Κοζάνη, από τα Γρεβενά, 10 εκατομμύρια όπως είπατε, από την Καστοριά που αναπτύσσεται τώρα ο σχεδιασμός και από τη Φλόρνα που περιμένουμε τώρα να κατατεθεί και το αντίστοιχο σχέδιο από την περιφερειακή ενότητα, ώστε να εξασφαλίσουμε ασφαλείς οδικές προσβάσεις σε όλους τους επαγγελματίες, ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους μας και τους γεωργούς που πηγαίνουν καθημερινά στην απασχόλησή τους. Ήταν, όπως σας είπα, μία δέσμευση και εδώ διαθέτουμε πάρα πολλά χρήματα, περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα έχουμε σχεδιάσει και έχουμε εξασφαλίσει για να διαθέσουμε για την πρόσβαση και θα συνεχίσουμε, εκτιμώ ότι θα δώσουμε άλλα 20 περίπου στις επόμενες φάσεις μέχρι να ολοκληρώσουμε το σύνολο των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, διότι μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει γνώση όλοι οι κτηνοτρόφοι ότι εκτελούμε αυτά τα έργα για να δηλώσουν τη συμμετοχή. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι ιδιαίτερα για τα Γρεβενά, ένας κατεξοχήν ορεινός τόπος, ορεινή περιφερειακή ενότητα, για πρώτη φορά γίνεται ένα τόσο ολοκληρωμένο και τόσο μεγάλο δίκτυο, είναι μεγάλο το δίκτυο της έργο αγροτικής οδοποίησης, όπου το χρηματοδοτούμε εξ ολοκλήρου ως περιφέρεια, σε συνεργασία με το Δήμο, όπου έχουμε υπογράψει μια προγραμματική σύμβαση. Εμείς διαθέτουμε τα 10 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψουμε αυτή την υποδομή που είναι υποχρέωση του Δήμου. Θα πρέπει να πούμε ότι η αγροτική οδοποία είναι σε κάθε περίπτωση υποχρέωση του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, όμως δεδομένης της μεγάλης ανάγκης σε τέτοια έργα και το αντίστοιχο τεράστιο, αναλάβαμε εμείς αυτό το κόστος σε δήμους που έχουμε κάνει προγραμματική σύμβαση με ένα ποσοστό και 85%, ενώ σε κάποιους άλλους δήμους όπως είναι της Καστοριάς και των Ρεβώνων έχουμε αναλάβει εξ ολοκλήρω αυτή τη χρηματοδότηση. Και εδώ θα πρέπει να πω ότι στόχος μας είναι να μην μείνει καμία σταυλική εγκατάσταση στην ύπαιθρο της περιφερειάς μας που έχει νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, χωρίς δρόμο, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό. Είναι δέσμευσή μας και αυτό θα το υλοποιήσουμε. Ωραία. Επειδή σας είδαμε, πήγατε στον κύριο Δασταμάνη, στο γραφείο του, μαζί με συνεργάτες σας. Τα έχετε βρει με τον κύριο Δασταμάνη, κύριε Κασαπίδη, γιατί σας ρώτησαν και οι συνάδελφοι στη συνέντευξη τύπου. Δεν απαντήσατε όπως έπρεπε, το αποφύγατε λίγο. Είναι καλές οι σχέσεις, βελτιώθηκαν οι σχέσεις, έγιναν ξανά οι σχέσεις και πάλι. Γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαμε μεγάλη σύγκρουση Κασαπίδη Δασταμάνη στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και μια εικόνα η οποία δεν ταιριάζει σε αυτοδιοικητικούς. Είναι εντάξει, ομαλοποιήθηκαν οι σχέσεις, κύριε Περιφερειάρχα? Επιθυμία δικιά μου είναι να έχω άριστες σχέσεις με όλους τους συνεργάτες, είτε στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση, είτε σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο της διοίκησης. Και αυτό ισχύει και για το Δήμο Γρεβενών. Σίγουρα επιθυμώ και εγώ να είναι στο άριστο επίπεδο σχέσεις και με τον κύριο Δασταμάνη. Πιστεύω ότι ό,τι έγινε στο παρελθόν πρέπει να μείνει στο παρελθόν. Δεν έχω καμία κακία προς τον αξιότιμο κύριο Δήμαρχο. Ο στόχος και η προοπτική για μια καλή συνεργασία του κυρίου Δασταμάνη και εμού προσωπικώς είναι για το καλό του τόπου. Επομένως, πιστεύω ότι και οι δύο προτάσουμε αυτό το καλό και έτσι γίνεται. Και ως προς τις όποιες παρεξηγήσεις γίνανε στο παρελθόν, εκτιμώ ότι σύντομα θα διαλευκαθούν και αυτές και θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Ωραία. Τώρα, κύριε Περιφερειάρχα, μας παρουσιάσατε ένα σωρό έργα τα προηγούμενα λεπτά. Η κυρία Ζεμπιλιάδου, την οποία φιλοξένησα χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΑΣ, είπε ότι ο κύριος Κασαπίδης υπογράφει μόνο χαρτιά. Χαρτιά είναι, κύριε Βακρατσά. Πού τα είδατε τα έργα? Δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα έργο. Και από ό,τι λέει σε μια συνέντευξη πρόσφατη, θα και άφαντα έργα του Κασαπίδη. Πώς απαντάτε? Εσείς λέτε, υπογράφετε προγραμματικές συμβάσεις, προχωράνε. Αλλά το να μιλάει επικεφαλής της αλλάζοντας αντιπολίτευσης και να σας φύγει μια σκληρή αιχμή, ότι υπογράφετε μόνο χαρτιά και δεν προχωράει, εγώ θα περίμενα κάπως να απαντήσετε. Κύριε Βακρατσά, εγώ προσκαλώ εσάς και όποιος άλλος αμφισβητεί για τα έργα που υλοποιούμε να έρθει μαζί μου. Από την Τρίτη κιόλας, μετά το Αγίου Πνεύματος, να πάμε
να επισκεφτούμε μαζί έργα τα οποία είτε ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή έργα τα οποία βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Και μάλιστα για έργα τα οποία είχαν πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες να γίνουν αντίστοιχα έργα. Δεν μιλάω για τα έργα οδοποίησης, πρόσβασης στις προφικές εκμεταλλεύσεις ή σε άλλες επιχειρήσεις, τα οποία δεν γίναν ποτέ οργανωμένα και ολοκληρωμένα. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι ειδικά για τις οδικές προσβάσεις δεν κάνουμε καμία διάκριση, όπως και σε κανένα άλλο έργο. Δεν επιλέγουμε, δεν κάνουμε έργα κατ' επιλογή των ατόμων που θα ωφεληθούν. Όλους συνολικά, ισότιμα και ολοκληρωμένα θέλουμε να υλοποιήσουμε έργα τα οποία τα έχουμε σχεδιάσει με ολοκληρωμένο τρόπο για να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα που όλοι θέλουμε. Επομένως, αυτά τα έργα μπορούμε να τα επισκεφτούμε και μαζί, να φέρετε και την κάμερα και να δείτε πώς έχουν ολοκληρωθεί περισσότεροι από 120 δρόμοι πάνω από 80 χιλιόμετρα, όπως είπατε, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Κοζάνης. Πάμε να δούμε στην Καστοριά που έχουν ολοκληρωθεί αντίστοιχοι δρόμοι. Αυτά δεν τα βλέπει η αντιπολίτευση όμως. Δεν τα βλέπει η αντιπολίτευση όταν λέει βλέπουν... η κυρία Ζημπηλιάδου ότι υπογράφεται μόνο χαρτιά. Τα βλέπουν όσοι κατοικοεδρεύουν και ζουν στη Δυτική Μακεδονία και θέλουν να τα βλέπουν. Εγώ λοιπόν προσκαλώ εσάς και όποιους άλλους το αμφισβητεί, εσείς δεν το αμφισβητείτε, αλλά πάμε μαζί να τα δείτε, να τα προβάλλετε κιόλας και να πιστεύετε. Να καλέσετε και την αντιπολίτευση, κύριε Περιφερειάρχα, αρθεί μαζί και η αντιπολίτευση να δει τα έργα. Τα έχουμε πει πανελειμμένως μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή. Γνωρίζει η κυρία Ζημπηλιάδου ότι έχουμε εξασφαλίσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να υλοποιήσουμε αυτά τα έργα. Γνωρίζει ο καθένας μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο το στάδιο υλοποίησης όλων των έργων, γιατί όλα περνάνε από την Οικονομική Επιτροπή και όλα φαίνεται πότε συμβασιοποιούνται και πότε αναλαμβάνουν οι ανάδοχοι και πώς γίνονται οι πληρωμές. Οπότε όποιος λέει το αντίθετο, μάλλον δεν λέει την αλήθεια. Ήθελε να κρύψει την αλήθεια και να παραπληροφορήσει τους Δυτικό Μακεδόνες. Όμως η πραγματικότητα διαψεύδει και τον πλέον δύσπιστο ή και τον όποιο κακοπροαίρετο μπορεί να προβάλλει κάτι αντίθετο από αυτό που στην πράξη γίνεται. Κύριε Περιφερειάρχα, την τελευταία περίοδο έχω δει κάποιες έτσι εχμές τελεχών της Νέας Δημοκρατίας προς το πρόσωπό σας για διάφορα προγράμματα κλπ. Επειδή είστε ένας έμπειρος, ήσασταν κοινοβουλευτικός 16 χρόνια, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, μεν μπορεί να νίκετε στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εντάξει, το 53% που πήρατε το 19 δεν σας το έδωσαν μόνο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και οι ψηφοφόροι. Σας ενοχλεί αυτή η σκληρή κριτική και η αιχμή και η αντιπαράθεση στελεχών προσώπων της Νέας Δημοκρατίας προς τον Γιώργο Κασαπίδη. Δηλαδή στον Περιφερειάρχη σήμερα, ο οποίος στηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Φανερά κιόλας. Και είδα κάποια στιγμή τις προηγούμενες μέρες σε κάποιο στέλεχος, πρώην βουλευτή τον ΑΝΕΛ, τον απαντήσατε. Σας ενοχλεί αυτή η κριτική, η ευθεία κριτική στο πρόσωπό σας? Η οποιαδήποτε καλοπροαίρετη κριτική με προτάσεις είναι καλοδεχούμενη. Ναι. Όταν όμως είναι κάτι αβάσιμο και εντελώς έολο, οφείλω να ενημερώνω σωστά τους συμπολίτες μου για να γνωρίζουν ποια είναι η πραγματικότητα. Αυτό και έπραξα προς τη συγκεκριμένη αναφορά που κάνατε λόγο. Όχι μόνο αυτή, και σε άλλες αναφορές, όταν χτυπάνε τον Γιώργο Κασαπίδη και για τα προγράμματα των επιχειρήσεων και για τα σαραντάρια και για όλα. Αυτά. Και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το είδατε και εσείς, δεν το έχω δει μόνο εγώ. Κύριε Βακρατσά, αυτό που οφείλω να επισημάνω και το επαναλαμβάνω είναι να λέμε την αλήθεια και να παρουσιάζουμε επακριβώς το τι γίνεται, όχι τίποτα περισσότερο έτσι και τίποτα λιγότερο από αυτό που στην πράξη γίνεται, για να γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας που βρισκόμαστε και ποιος είναι ο σχεδιασμός και να κάνουν και οι ίδιοι οι άνθρωποι τον αντίστοιχο σχεδιασμό και προγραμματισμό τους. Άρα όσα χρήματα έχουμε στη διάθεσή μας, είχαμε στη διάθεσή μας, τα διαθέσαμε προς όφελος είτε για έργα, είτε για υπηρεσίες, είτε για μελέτες, είτε για ρευστότητα, όπως και το κάναμε. Και το αντίστοιχο καθήκον θα πράξουμε και στην επόμενη περίοδο, στο επόμενο διάστημα, με όσα χρήματα έχουμε στη διάθεσή μας, τα οποία, όπως σας είπα, προσπαθούμε και τα επαυξάνουμε. Και μάλιστα θα έχουμε την ευκαιρία εντός του Ιουνίου, με την έγκριση και του σχεδίου δίκαιης μετάβασης, να έχουμε στη διάθεσή μας πολύ περισσότερους πόρους, πρωτόγνωρα ποσά για την ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας, που όλα θα είναι στη διάθεση των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Όλων των πολιτών. Δεν υπάρχει καμία διάκριση για την απολιγνητοποίηση σε καμία περιφερειακή ενότητα, όπως εσφαλμένα στο παρελθόν λέγονταν, δεδομένου ότι το εδαφικό σχέδιο είναι όλη η Δυτική Μακεδονία. Επομένως, στο εδαφικό σχέδιο ισχύουν όλα τα ευνοϊκά κίνητρα
για τυχόν επενδύσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και αυτό θα τεθεί στην υπηρεσία όλων των πολιτών. Και εμείς ως περιφερειακή αρχή κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, είτε ως αρμοδιότητα είτε και παραπάνω από αυτό, ούτως ώστε να διευκολύνουμε να τρέξουν τα πράγματα πιο γρήγορα. Και θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι πολλά από τα έργα που βλέπετε να υλοποιούμε είναι έργα περασμένων ετών ή περασμένων δεκαετιών, μπορώ να πω. Για πρώτη φορά, και το λέω έτσι, δεν μ' αρέσει να το επισημαίνω, αλλά είναι πραγματικότητα, μετά από πολλά χρόνια καθαρίζονται ρέματα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και ζούμε την αναγκαιότητα αυτών των έργων τώρα με τις έντονες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες, όπου κινδυνεύουν περιουσίες ή ακόμα απειλούνται και ζωές σε κάποιες περιπτώσεις, εφόσον δεν υπάρχουν αυτές οι παρεμβάσεις στα αντίστοιχα ρέματα, τα οποία για πρώτη φορά τα βάλαμε με οργανωμένο τρόπο μέσα από συγκεκριμένα διοικητικά σχέδια να καθαρίσουμε. Τις προάλλες υπέγραψα την σύμβαση του έργου του υδροελεκτρικού φράγματος του Σισανίου. Για ποιο λόγο κάθονταν 15 χρόνια αυτό το έργο χωρίς να τεθεί σε λειτουργία και να εγκατασταθεί? Ναι, αυτά να γιατί δεν τα βλέπει ο αντιπολίτευση όμως, λέει, που γράφει τα χαρτιά. Είχαμε την πολυτέλεια να χάνουμε κάθε χρόνο 1-2 εκατομμύρια ευρώ από ρεύμα που θα παράγονταν από τον υδροελεκτρικό σταθμό του φράγματος του Σισανίου. Για πρώτη φορά γίνονται κάποιες παρεμβάσεις, έτσι, οι οποίες βοηθάνε σίγουρα τη Δυτική Μακεδονία. Τακτοποίησαμε τα κτίρια, τακτοποίησαμε το κτίριο της Καστοριάς, το κτίριο της Κοζάνης, τα νομιμοποιήσαμε και τα εντάσσουμε τώρα σε προγράμματα που θα δουλέψει ο κόσμος, με ροκάματα, θα αναβαθμιστούν ενεργειακά. Τακτοποιούμε τον Κέρτσιο, ένα εμβληματικό κτίριο στην πόλη της Κοζάνης, για να αξιοποιηθεί και αυτό αναλόγως. Όπως σας είπα, φέρουμε επιπλέον 40 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε την ίδρυυση της Φλόρνες, ένα έργο το οποίο μαζί με το Δήμαρχο του Γιώργου. Από το φράγμα της Τριανταφυλιάς. Ναι, έπρεπε δηλαδή να περάσουν 40 χρόνια, 30 χρόνια για να. Ωραία, αυτά θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες κάποια στιγμή, κύριε Περιφερειάρχα Διαζώση. Για να κλείσω, γιατί δεν έχω χρόνο. Θα ήθελα και ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Κασαπίδη. Σας αφήνουν εκμές τώρα τελευταία και το είδαμε και στην Οικονομική Επιτροπή. Και θέλω να τα απαντήσετε, γιατί επικεφαλής είστε εσείς. Δεν είναι οι αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι πολλές φορές δεν θέλουν να απαντάνε. Ότι άνοιξε η κάνουλα Κασαπίδη, λένε τώρα τελευταία, η μείζον αντιπολίτευση της περιφέρειας και χρηματοδοτεί συλλόγους. Αλλά κάνετε διακρίσεις, λένε τα στελέχη της αντιπολίτευσης. Προχθές στην Οικονομική Επιτροπή η Καστοριά δίνει ό,τι θέλει, αλλά εδώ στην Κοζάνη είναι μοιρασμένα. Τι ακριβώς γίνεται με τη χρηματοδότηση των συλλόγων, κύριε Περιφερειάρχα? Το είδα προχθές στην Οικονομική Επιτροπή, υπήρχε μια αντιπαράθεση εκεί. Ότι η Καστοριά δίνουν χιλιάρικα, 1,5-2 χιλιάρικα και εδώ στην Κοζάνη είμαστε 500-400 συμφιπιά. Δηλαδή άφησε κάποιες εκμές η αντιπολίτευση. Πώς απαντάτε? Κύριε Βακρατσά, είναι προεκλογικό αυτό που κάνει ο κύριος Κασαπίδης τώρα εν ώψη των εκλογών του 23 να μοιράζει χρήματα στους συλλόγους. Θα ήθελα να μου τα απαντήσετε και να κλείσουμε με αυτό. Καταρχήν, η προεκλογική περίοδος αρθεί και αυτή στην ώρα της. Έτσι, του χρόνου τέτοιον καιρό, πρώτα αθώς, θα είμαστε σε εκείνη την περίοδο. Οπότε μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να υλοποιήσουμε ένα μεγάλο κομμάτι από το σχεδιασμό που έχουμε κάνει για τα έργα που σας προανέφερα, τα οποία χρειάζονται τον αναγκαίο χρόνο ορίμασης. Όσοι γνωρίζουν από έργα καταλαβαίνουν ότι να πιάσει ένα έργο από την αρχή για να το ολοκληρώσει και να το υλοποιήσει, τουλάχιστον 2 χρόνια χρειάζεσαι. Ναι, θέλει, υπάρχει περισσότερα, αν είναι έργα όπως παραδείγματος χάρη αυτό της Κλεισούρας ή ο κάθετος της Φλόρνης ή ο δρόμος Κοζάνη-Λάρισα που φτάσαμε σε αυτό το σημείο που σας είπα. Επομένως, πρώτον. Δεύτερον, την περίοδο αυτή μην ξεχνάμε ότι εδώ και 2 χρόνια ήμασταν κάτω από το καθεστώς του κορονοϊού, έτσι, και είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες να ξεπεράσουμε με πολλές ελλείψεις σε προσωπικό οι οποίες επιδεινώνονταν όταν είχαμε κρούσματα στις υπηρεσίες μας και απουσίαζαν οι εργαζόμενοι και δεν μπορούσαν να τρέξουν οι υπηρεσίες έστω και με αυτό το μικρό ανθρώπινο δυναμικό τα έργα και τις διαδικασίες που έπρεπε να τρέξουν. Και ως προς την χρηματοδότηση των συλλόγων, τα 2 προηγούμενα χρόνια δεν τελούνταν αντίστοιχες πολιτιστικές εκδηλώσεις εξαιτίας αυτών των περιορισμών, οπότε και να θέλαμε δεν μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε. Τώρα που φαίνεται ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και αυτή η ελευθερία βάσει και των αποφάσεων της κυβέρνησης, απαντούμε σε αιτήματα των συλλόγων βάσει κάποιων κριτηρίων, τα οποία θα πρέπει να έχουν έτσι και ένα ποιοτικό περιεχόμενο και μία ανταποδοτικότητα σε έναν βαθμό. Και ανάλογα και με την εκδήλωση που γίνεται, αν είναι τοπικής εμβέλειας, αν έχει πανελλήνια εμβέλεια, αν έχει και διεθνή εμβέλεια,
είναι και αντίστοιχα τα ποσά. Όπως είπατε, από 500 έως 1.000-1.500 και αν είναι και κάτι πιο μεγάλο και κάτι λίγο περισσότερο. Θέλουμε να είμαστε κάπως με περίσκεψη ως προς την διάθεση των δημοσίων πόρων, γιατί είναι χρήματα του ελληνικού λαού, είναι χρήματα όλων των Δυτικών Μακεδόνων και θέλουμε να υπάρχει έτσι μια πολύ χρηστή διοίκηση και με ως το δυνατόν καλύτερο τρόπο και οικονομικότερο να μπορέσουμε να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα σε συνεργασία με τους συλλόγους. Και εδώ θα ήθελα να ζητήσω, έτσι μου δίνετε την ευκαιρία, να ζητήσω από όλους τους συλλόγους που είτε ετούνται χρηματοδότησης και τη χάνουν είτε δεν ετούνται, να στηρίξουν την πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει για εθελοντικές δράσεις καθαριότητας στην περιφέρειά μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε καθαρό περιβάλλον για όλους μας, για τα παιδιά μας, στον τόπο μας. Είναι λυπηρό και θλιβερό να βλέπουμε μια πανέμορφη περιφέρεια, ένα πανέμορφο κομμάτι της πατρίδας μας, το οποίο να είναι στολισμένο με λογιών σκουπίδια, τα οποία τα πετάμε εμείς από το δρόμο, τα περπατάμε ή όταν περνάμε με τα αυτοκίνητά μας, και δεν μας ταιριάζει. Σας αυτή. Έχω δει πολλές φορές να συμμετέχετε σε αυτές τις δράσεις. Και το καλοκαίρι που καθαρίσατε το Βενέτικο, και εσείς και ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Λεβενών, ο κύριος Γιάτσος, και οι περιφερειακοί σύμβουλοι, και τώρα που ήσασταν στην Κοζάνη με την κυρία Δαδαμόγια και στην Καστοριά με την κυρία Κοντζατζάνη, πέρυσι με τον κύριο Σαββόπουλο. Η πρόταση ποια είναι, κύριε Κασαπίδη, για να κλείσουμε με αυτό, και την κάνω πραγματικά. Η επόμενη δράση να την κάνει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εσείς μπροστά, οι 30-40 πόσοι είστε, να πάτε να προχωρήσετε σε μια τέτοια δράση και να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Το καλό παράδειγμα να το δώσουν πρώτα οι αυτοδιοικητικοί και μετά οι σύλλογοι. Εσείς το έχετε κάνει, αλλά νομίζω όλοι μαζί. Όχι, εγώ το λέω για όλους μαζί. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, μια δράση κοινή μπροστά για να γίνει μια τέτοια κοινή δράση εθελοντικού καθαρισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σωστό είναι αυτό που λέτε, κύριε Βακρασάκη. Πιστεύω ότι κανένας δεν θα διαφωνήσει σε μια τέτοια πρόταση, την οποία μπορώ να τη διατυπώσω στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Άλλωστε, η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά. Και αυτό το μήνυμα θέλω να περάσουμε σε όλους τους συμπολίτες μας, για να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε στην πράξη. Και η καθαριότητα δεν είναι μόνο εικόνα στο δρόμο. Αυτή η εικόνα που αποτυπώνεται στο δρόμο, δυστυχώς, είναι αφάβγασμα του τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας ή στο μυαλό μας. Αν έχουμε ρήπους ή έλλειψη σεβασμού για τον συνάνθρωπο στη σκέψη μας ή στην καρδιά μας, τότε αυτό το εκδηλώνουμε με τις πράξεις μας, και μία από αυτές είναι η απόρριψη των σκουπιδιών οπουδήποτε. Αυτό μπορούμε σιγά σιγά παιδαγωγικά, δια του παραδείγματος, να το αλλάξουμε και να περάσουμε αυτό το μήνυμα, ειδικά στα νέα τα παιδιά τους, ώστε να αλλάξουμε την εικόνα της περιφερειάς μας, και αυτό θα αποδεικνύει ότι έχουμε αλλάξει και τον τρόπο σκέψης μας. Έχουμε διαμορφώσει ένα άλλο πνεύμα που θέλουμε να επικρατήσει στη Δυτική Μακεδονία, ένα πνεύμα καθαρότητας, εντυμότητας, δημιουργικότητας, που θα βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη του τόπου μας. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση. Το επόμενο διάστημα έχω περισσότερα ερωτήματα. Τα κρατάω για την επόμενη συνέντευξη, πιο σύντομα από την τηλεόραση του West, κύριε Κασαπίδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας συνέχεια.